Φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7. Έχουμε να σχολιάσουμε και να κουβεντιάσουμε παρέα με τον Κωστή Ραπτόπουλο, τον απόϊχο του ντέρμπι των Ιωνίων, που βρήκε τον Παναθηναϊκό νικητή με 2-1 χθες απέναντι στον Ολυμπιακό. Ενώ τούτη την ώρα διεξάγονται δύο παιχνίδια. Βλέπουμε ΑΕΛ ΑΕΚ 0-2 με 2 γκολ του Νέλσον Ολιβέιρα και ΠΑΣ Γιάννα ΠΑΟΚ 0-0 στο ημίχρονο. Στα υπόλοιπα θυμίζω Αστέρας Τρίπολης Λαμία 0-0, Απόλλων Σμύρνης Αντρόμητος 2-1, Άρης Πανετολικός 0-0, Όφη Βόλος 1-2 και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 2-1. Έτσι λοιπόν στη βαθμολογία ο Ολυμπιακός έμεινε στους 57, ο Άρης έχει 43, ο Παναθηναϊκός 41, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ από 40, αλλά ένα μάτς ο καθένας λιγότερο αυτό που διεξάγεται τώρα. Αστέρας Τρίπολης 37, Βόλος 27, Ατρόμητος 25, Απόλλων Σμύρνης 22, Γιάννενα 21, Όφη 19, Πανετολικός 14, Λαμία 12 και η ΑΕΛ με 9 βαθμούς. ΠΑΣ και ΑΕΛ παίζουν επίσης τώρα. Επόμενη αγωνιστική, Σάββατο, Ατρόμητος ΑΕΛ ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης, την Κυριακή Βόλος Απόλλων Σμύρνης, ΠΑΟΚ Λαμία, ΠΑΣ Γιάννενα Όφη, Ολυμπιακός Άρης και την Δευτέρα στο Αγρίνιο Πανετολικός Παναθηναϊκός. Να δούμε και στην Super League 2 που διεξάγεται επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον και non-stop. 8η αγωνιστική, Εργοτέλης Διαγόρας 2-0, Ιωνικός ΑΕΚ Αρεσκάκης 2-0, Παναχαϊκή Λεβαδιακός 2-0, Ξάνθη Τρίκαλα 2-0, Χανιά Ιερά Πέτρα 1-0. Δεν τη λες και η αγωνιστική των φιλοξενούμενων αυτή, μόνο ήττες και χωρίς γκολ. Τώρα, ενδεικτικά η βαθμολογία, Ιωνικός 17, Λεβαδιακός 15, Παναχαϊκή Εργοτέλης από 13, Ξάνθη 12, όσους και τα Τρίκαλα, Διαγόρας Ρόδου 11, Χανιά 10, Απόλλων Λάρισας 5, δεν σας προλαβαίνω, Δόξας Δράμας 4, Ιερά Πέτρα 3 και Καραϊσκάκης 3 και επόμενη αγωνιστική, Δόξα Δράμας Ιωνικός, Καραϊσκάκης Τρίκαλα, Διαγόρας Ξάνθη, Λεβαδιακός από τον Λάρισας, Όφη Ιερά Πέτρας, Εργοτέλης και Χανιά Παναχαϊκή. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Αρκετό κρύο, ε. Εγώ τι να πείτε κι εσείς δηλαδή, αλλά... Κοίταξε, εγώ είμαι φίλος του χειμώνα. Απεχθάνομαι το καλοκαίρι και αυτό το μήνα το πισώ θανάσιμα. Είναι ο μήνας του Τεμπέλη, του αρχιτεμπέλγανα, του συνδικαλιστή, ο Αύγουστος. Ναι. Είναι πιο, δηλαδή είτε είσαι εργαζόμενος, είτε είσαι ιδιοκτήτης εταιρείας, είτε πιο άχρηστος μήνας δεν υπάρχει. Ναι. Είμαι του χειμώνα, παιδί. Μ' αρέσει ο χειμώνας. Εντάξει, τώρα θα μου πεις πού γυμνάζεσαι. Βρήκα και ένα γυμναστήριο κρυφά. Παρανόμως μπαίνω μέσα, κάνω γυμναστική και φεύγω. Αλλά είμαι μόνος μου, ας πούμε. Δεν έρχομαι σε επαφή να έχω κλαβογία. Κάνω μόνος μου, ας πούμε. Πάω το κλειδί, το κλείνω και φεύγω μετά. Λοιπόν, αυτό κάνω. Μάλιστα. Και λοιπόν, βλέπω και τα μάτς. Ναι. Μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ μεγάλη η εντεκάδα που κατέβασε η ΑΕΚ. Mm-hmm. Έχει βάλει, δεν ξέρω αν την έχεις μπροστά σου. Όχι, θα φροντίσω. Έχει βάλει 4-4-2, ναι, με δύο καθαρά εξτρέμ, δύο καθαρά εννιάρια, το Σιμάνσκι οχτάρι και το Μάνταλο δεκάρι, σαν δύο κόφτες, δηλαδή και η τετράδα ας πούμε κτλ. Δηλαδή σαν να παίζει ας πούμε φιλικό με την Καλυθέα. Άκου τώρα, λοιπόν, για τον Σιμόες. Ήταν λίγο πολύ γνωστό πως θα τον προφύλασε, όπως και έγινε, γιατί μια εντεκάδα που ξέχωρα από αυτό που βλέπουμε και πολύ καλά αναλύεις, διαμορφώθηκε και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες του αγώνα. Δηλαδή, ήθελε κάποιους παίκτες που προέρχονται από τραυματισμό να τους προφυλάξει, γιατί δεν είναι η εικόνα που βλέπουμε πως έχει καθαριστεί το γήπεδο, είναι ότι το γήπεδο έχει πάγο στο γρασίδι του, έτσι, είναι βαρύ. Οπότε, ναι, το βασικό κριτήριο του Χιμένεθ, όπως αντίστοιχα και του προπονητή της Λάρισας, είναι να επιλέξει, να προφυλάξει κάποιους παίκτες που προέρχονται από τραυματισμό. Μου κάνει εντύπωση που παίζει ο Μπακάκης, βέβαια, σε αυτή τη λογική. Μου κάνει εντύπωση ότι τόσο ανοιχτό, που θα βρίσκει ευκαιρία η ΑΕΚ να σκοράρει και να κάνει ευκαιρίες, οι άλλοι... Από ό,τι μου λέει, συγγνώμη, ο Γιώργος Κωστή, ο Σιμόες έβγαλε πρόβλημα στην ποδοκνημική, οπότε με τον Κρίστισιτς, έτσι κι αλλιώς και τον Σακόφ, απόντες,
Αναγκαστικά έπαιξε. Δεν βγαίνουν τα κουκιά στη μεσαία γραμμή. Τώρα για Ανσαριφάτ και Ολιβέρα και την κοινή συνύπαρξή του εντεκάδα, εντάξει, και εμένα προκαλεί εντύπωση. Είναι πολύ αισιόδοξο. Δηλαδή, αυτό δεν το κάνει και με Β' Εθνική να παίξει, ας πούμε. Πες ότι παίζει κύπελο Β' Εθνική. Λέμε. Ναι, αλλά είναι 0-2 το μάτσε. Ναι. Ότι πάει να παίξει την Πάτρα. Εγώ πιστεύω ότι θα φυλαγόταν περισσότερο. Τόσο πολύ, ας πούμε, είναι αυτό που λες με τις απουσίες, αλλά και από την άλλη μεριά είναι το ότι το 0-2 με αυτό το σκορ δεν κινδύνευσε κιόλας. Δείχνει, αναδεικνύει ότι η Λάρισα είναι η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ στο 0-0, ε. Ο ΠΑΟΚ, κοίταξε, ο ΠΑΟΚ, αυτοί παίζουν, ο ΠΑΣ, με 4 οχτάρια. Δεν παίζει ούτε ο Κάνο, ο Σιόντης, που είναι πιο 6. Έχει τον Βέρνερ, τον Καρτάλη, τον Λιάσο και τον Ντομίγκες. Και έχει τον Κρισμάν δίπλα στον Παμνίδη. Χωρίς εξτρέμ. Τι σημαίνει χωρίς εξτρέμ? Ανέβα Βιερίνια και Ροντρίγκο και κάνει τη διαφορά, χτύπα από τα άκρα. Το έκανε ιδιαίτερα από την αριστερή πλευρά, όσο πρόλαβα να δω. Κέρδισε πέναλτι που ήταν με έφοδο του Τζόλι χέρι του στόπερ. Όταν είδα τον Βιερίνια να βαριανασένει, ξεκίνησε πολύ δυνατά ο Βιερίνια, δηλαδή έκανε ένα 25 λεπτό, πάρα πολύ δυναμικό. Τον βλέπω εκεί πριν τον πέναλτι με τον Βλαχόπουλο εδώ που ήμασταν και δεν πρόλαβα το κάνω και story να το ανεβάσω. Θα μας βρίζαν βέβαια. Λέω δεν τον βλέπω να το πάει στον πέναλτι. Μπήκε πολύ καλά, οι ανάσες του δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή ήταν μετά από έντονη προπόνηση ένας γέρος, από έντονο σεξ ένας γέρος, αυτό το αστμένοντας ας πούμε κτλ. Ναι. Λέω δύσκολο, λέω, θα το χάσει. Έλα ρε, μου λέει δοκάρι του, λέω θα βγει. Bam out. Αλλά μπήκε πολύ καλά ο ΠΑΟΚ. Στο καλό του ημίχρονο δεν το έκανε τον γκολ. Συνήθως ο ΠΑΣ Γιάννας στα δεύτερα ημίχρονα πέφτει. Έμεινε ανικανοποίητος ο Γιαννίκης από τον Βέρνερ, γιατί του βγήκαν από εκεί αριστερά πολλές φορές ο Βιερίνια με τον Τζόρις. Ήταν τον κάνει αλλαγή, δεν πρόλαβα να δω αν τον έκανε. Προσπαθεί να συμμαζέψει το κέντρο του. Είδε το πρόβλημά του και αν το διορθώσει μπορεί να ισορροπήσει το παιχνίδι. Πάντως στο καλό ημίχρονο πάω, στο καλό ημίχρονο δεν έβαλε γκολ. Τώρα ποιος μου λέει δεν θα κρατάμε κάνει ότι, καλό. Κρατάμε ότι μένει κάπως πίσω στο δεύτερο ημίχρονο πάω σε φυσική κατάσταση. Αλλά μην την γυρίσουμε σε στοίχημα την εκπομπή, γιατί λίγο θέλω, ξέρεις. Λοιπόν, πάμε να σχολιάσουμε λίγο τώρα το ντέρμπι. Να δούμε τις εντεκάδες αρχικά που παρέταξαν Πέτρο Μαρτίνς και Μπόλωνη. Πάμε με τον Παναθηναϊκό, ας αρχίσουμε με τον νικητή. Εδώ με Ιωαννίδη Καμπετζή Εμπαγκωτό, Μαουρίτσιο Αλεξανδρόπουλο Σανκαρέ, Χουανκάρ Μολό, Βελέθ Σέγκεφελτ και Διούδη. Με ένα 4-3-3, το οποίο βέβαια γινόταν και 4-5-1 όταν ήταν στην άμυνα ο Παναθηναϊκός. Ειδικά πρέπει να ήταν ανάποδα ο Σανκαρέ, πρέπει να ήταν από την άλλη μεριά. Εντάξει, ουσιαστικά ο Σανκαρέ, έχω την εντύπωση βλέποντας το παιχνίδι, ότι ήταν ο Καμαρά του Ολυμπιακού. Ο Καμαρά του Παναθηναϊκού, ναι. Δηλαδή ότι πιο πολύ έβγαινε ως τέταρτος, λόγω των αντοχών που έχει. Παρά, ναι, σαν αριστερό χαφ ξεκίνησε, αλλά νομίζω ότι αυτός ήταν που πιέζει πιο πολύ μπροστά, πιο μπροστά. Έτσι. Και ένα στρανό παράδειγμα, όταν ο προπονητής κάνει αυτές τις μεταγραφές, ότι κατά 90% θα είναι καλές. Εντάξει. Ναι, αυτό να πιστωθεί και στον Τριωσή βέβαια που τους έφερε, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι στον Παναθηναϊκό δεν ήταν και ιδιαίτερα ζεστή να κινηθούν έντονα στο χειμερινό παζάρι. Και έφερε τρία παιδιά που με το καλημέρα παίζουν. Έτσι. Ο Νίας, ποιος τον έφερε, τον Νίας? Όλους, ο Ντριωσή τους έφερε. Και τον Μπακωτό και τον Σανκαρέ. Ο Νίας, βέβαια, μία φορά. Άρα αυτό το παιδί δεν είναι κλέφτης. Δεν είναι απατεώνας και λειτουργεί για τον εργοδότη του σωστά. Ναι, για τον Νίας να πούμε ότι μία που ήρθε, μία θα φύγει. Γιατί είναι για 5 μήνες ο δανεισμός. Ναι, εντάξει. Άμα βγει η Ευρώπη όμως, σπαρκά κύπελο. Ναι. Γιατί πολύ θέλει, τι νομίζεις? Θα έχει αφήσει καλή πρίκα. Λοιπόν. Ναι. Τώρα. Κοίτα, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί όταν χανόταν η μπάλα, ο Ιωαννίδης ερχόταν 40-50 μέτρα πίσω, έκανε πίεση. Ο Καμπετζής και ο Μπακωτό το ίδιο. Τρεις αθληταράδες. Εγώ δεν σου πω ότι είναι υπεχταράδες, αλλά ήρθαν πίσω και κάναν 6 παίκτες φρούριο. Που λέγει ο σχορεμένος. Με τον Μαουρίσιο να έχει σαν να είναι
ο σοφός μέσα στο πλοίο, σε ένα πλοίο μέσα, έχει ένας γέρος σοφός, πέντε νέους δυναμικούς και πάνε να περάσουν τους κροκοδίλους. Ο σοφός θα τους πει από πού θα πάνε, θα δώσει το στίγμα και άλλοι πέντε θα οδηγήσουν τον καράβι. Έτσι ήταν ο Μαουρίσιο χθες. Γιατί ο Λίγκρης μου λέει, τι είχε να πεις για τον Μαουρίσιο βρε. Λέω, τι το έχεις να δεις Γιώργο. Το Μαουρίσιο έκανε το γκολ, ξεκίνησε το φάουλ για το άλλο το γκολ, έκοψε, έκανε μέχρι το 60, 62. Μετά λέω, καθάρισε. Είχε κάρτα, όπως είπες πολύ σωστά, γιατί είπα και στο ραδιόφωνο, ρώτησα με τον Γιώργο του Καρατζαφέρη που είχε Παναθηναϊκός, γιατί να βγάλει τον Αλεξανδρόπουλο. Και μου είπε αυτό που μου είπε, ότι με την κάρτα. Εντάξει, ναι, γιατί. Η λογική αυτό λέει, γιατί 19 χρόνο παιδί δεν μπορεί να κουράζεται περισσότερο από τον Μαουρίτσιο που δεν έχει βγάλει η προετοιμασία. Όχι, είπε ένα ωραίο στο ράδιο. Είπε ένα ωραίο που μου άρεσε πολύ. Το σημείωσα ότι επειδή κουράστηκε ο Παναθηναϊκός και έκανε λίγο άτσαλα φάου, ναι, ήταν πολύ εύκολο, ναι, να πάει με 10 παίκτες συν το γέρο, δηλαδή τον Μαουρίτσιο, δηλαδή μπελάς μεγάλος, ενώ βγάζοντας τον πιτσιρικά, έχει το γέρο, αλλά έχει 11 με 11. Ήταν, ναι, πολύ ωραίο αυτό που με είπες και το κρατάω. Ήταν πανέξυπνο. Εντάξει, γιατί... βέβαια, ναι, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Δεν ήταν πολύ κολακευτική εικόνα για μένα τουλάχιστον στο φινάλε να διώχνει ο Παναθηναϊκός όπου να είναι την μπάλα. Αλλά ήθελε την νίκη. Η διαφορά ποιότητας των δύο ομάδων φαίνεται από το γεγονός ότι οι αλλαγές του Ολυμπιακού ήταν ο Λαραμπή και ο Βαλμπουενά, έτσι. Ελαραμπή, Βαλμπουένα και Μασούρας. Ναι. Γιατί να μην τον βάλουμε στους καλούς. Ναι, σωστό. Ο Κάιπερς. Έχει ο ΠΑΟΚ, Κάιπερς και ο Άρης, ξέρω εγώ, ο Άρης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πώς κατέβασε και ο Πέτρο Μαρτίνς τον Ολυμπιακό. Σαφέστατα έχοντας στο μυαλό του δύο πράγματα. Το μάτς με την Αιτχόβεν την Πέμπτη. Μας αρέσει, να μην χάσει τη λεωφόρο, έτσι κατέβει. Ναι. Βέβαια, η παρουσία του Βρουσάη στο αρχικό σχήμα νομίζω ότι φανερώνει πως περίμενε να βρει χώρους και του Τιάγκο με τον Φορτούνι αυτό που πέτυχε δίχως αποτέλεσμα, δηλαδή να έχει μια καθολική κατοχή της μπάλας. Ωστόσο... αυτό που είδα εγώ, όταν το είχαμε πει και την Παρασκευή μαζί, αν δεν κάνω λάθος το έχεις πει και εσύ και συμφώνησα, είχαμε κάνει μια κουβέντα για το όταν παίζει ο Χασάν, ο κορυφή σε 4-2-3-1, 4-3-3, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να προσαρμόσει το παιχνίδι του πάνω στο φόρ. Δεν έχει που λέγαμε πουλαρισμό όπως έχει ο Ελαραμπή. Άρα, όταν του τη δώσει την μπάλα κάτω, κάθετα, σε ζώνη κάθετα και τέτοια, ή να τριπλάρει να μπει, δεν τον βολεύει. Ναι, πρέπει να του τη φέρει όπως την έφερε ο Χολέπας. Η αλήθεια είναι ότι τα 41 γεμίσματα με τα οποία τελείωσε τον τρίμπι ο Ολυμπιακός είναι εντυπωσιακό νούμερο. Το δηλώνουν αυτό. Αλλά ναι, αλλά με Βέλεθ και Σέγκεφελτ ίσως ήταν και βούτυρο στο ψωμί είπε του Παναθηναϊκού αυτό το στυλ. Είπε ότι τα φορτώματα γίναν, αλλά τα μισά από αυτά δεν ήταν καλά. Και τα άλλα μισά που ήταν καλά, έχουμε το φαινόμενο Βέλεθ Σέγκεφελτ και ιδιαίτερα το Βέλεθ, ο οποίος. Εγώ έκανα και μια κριτική το μεσημέρι και είπα ότι γιατί να πάω να πάρω εγώ σαν Ολυμπιακός τον Παπασταθόπουλο και να μην πάρω 1,5 χρόνο το Βέλεθ. Ο δεν είναι ο στόπερο θηριώδης, αλλά στα πατήματά του, έτσι όπως τον είδα και σε αυτό το μάτς, το timing πώς σηκώνεται, πώς μαρκάρει τον αντίπαλο, έχει πνευματική υπεροχή μεγάλη και από τους κάποιους πόντους που του λείπουν σαν στόπερ, σαν boy, τις καλύπτει με την πνευματική του διάβγεια, ναι, και έκοψε το μεγαλύτερο κεφαλοσφαιριστή στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν θυμάμαι αν σημείωσα κάποια κεφαλιά να την πάρει ο Χασάν, ο οποίος είναι δημόσιος κίνδυνος, ακόμα εγώ θα πω και αυτό που είπα Βραμίδης, ακόμα και αν η σέντρα δεν είναι η πολύ καλή ξηραφιά. Mm-hmm. Δηλαδή, yeah, ήταν δύο τα στοιχεία. Ότι το χωρίς εξτρέμ καθαρά με το Βρουσάη ένα και αργά το Μασούρα και με δύο μπακ, όπου δεν είναι τα μπακ ότι έπαιξε μετά 4-2-2-2, που είναι ο Λέγοντας Νομεδίρη. Αυτό το λέμε έτσι γιατί το 4-4-2 μετά 4-8. Μπορεί να ανεβαίνουν τα μπακ επάνω, αλλά δεν έχουν την τρίπλα αυτό που δεν κάνουν τα έξτρα, πρέπει να τον κάνουν τον μπακ. Να φύγει και να σεντράρει. Όχι να μπει μέσα, ας πούμε. Δεν το είχαν αυτό αυτοί οι δύο μπακ. Mm-hmm. Οπότε ο Χασάν κατά κάποιο τρόπο γίνανε τα φορτώματα, τα μισά ήταν λάθος, τα μισά του τα πήρε ο Βέλεθ, αλλά θέλω να πω ότι χαραμίστηκε ολόκληρος ο Ολυμπιακός μέχρι το να μπει και ο δεύτερος σεντεφόρ. Στο να φορτώσω τον Χασάν. Ναι. Από την άλλη, βέβαια. Το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός
πολλές φορές το φόρτωμα, όντας έχοντας το κακό αποτέλεσμα, αλλά βάζοντας δεύτερο σεντερφό και παίζοντας με δύο φόρ. Βέβαια τώρα αυτό δεν έγινε με τον Χασάν, έγινε με τον Αραμπί και τον Γκάιπερς. Ναι. Μην ξεχνάμε πάντως ότι ο Μαρτίνς είχε στο μυαλό του και το μάτς της Πέμπτης. Έτσι. Τώρα, να δούμε το δεύτερο ημίχρονο, ουσιαστικά το πώς τελείωσαν οι δύο ομάδες. Έβαλε μέσα Καρλίτο, έβαλε μέσα Ιτόρ και Νίας και ουσιαστικά έπαιξε ένα 4-5-1, γιατί και ο Ιωαννίδης και ο Αϊτόρ βοηθούσαν στα μετώπιση, έχοντας τον Καρλίτο μοναδικό προωθημένο. Καρλίτο τον έβαλε γιατί είναι τριπλαδόρος και διεισδυτικός. Μπήκε και ο Μπά μετά, ο οποίος και αυτός με τον Σεμέδο στον χώρο το μεγάλο, καλή κίνηση έκανε. Σαν σκέψη, σου λέει θα βρω χώρο, μη βρω με βαρύ, θα βρω τον Καρλίτο φρέσκο να τους χτυπήσω στον χώρο. Έξυπνη κίνηση. Έξυπνη. Και αυτή η κίνηση ήταν πανέξυπνη. Και πέρασε τον Ιωαννίδη πιο πίσω λίγο, πιο πλάγια, και έβαλε τον Καρλίτο στην κορυφή. Ήταν καλές κινήσεις. Στα 67 του το μυαλό του λειτουργήσε πάρα πολύ παραγωγικά, αλλά από την ηλικία δεν παίζει ρόλο, παίζει ρόλο η πνευματική διάβγεια. Και πάμε τώρα και στον Ολυμπιακό, ο οποίος από το 70 και μετά, όσο ξέμενε και αποδυνάμησε ο Παναθηναϊκός, έριξε ο Πέτρο Μαρτίνς ό,τι χαρτί είχε μέσα, και Κάιπερς και Μασούρα και Λαραμπή. Ναι, άναρχα. Λίγο άναρχα μέσα. Δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση. Ο Ολυμπιακός που ήπια διαμαρτύρεται για δύο περιπτώσεις, θα τα δούμε όλα. Τώρα, πριν περάσουμε στην ανάλυση των φάσεων, να πάμε στην βαθμολόγηση προπονητή και παικτών. Για οικονομία χρόνου, επαναλαμβάνω, θα βαθμολογήσουμε την εντεκάδα και όχι τις αλλαγές. Εδώ είναι Μπόλωνη και Πέτρο Μαρτίνς. Σε ακούω. Ο Μπόλωνη παίρνει άριστα 10. Ακόμα και την αλλαγή του Νίας με την κάρτα των Αλεξανδρόπουλου, η ερμηνεία, είναι αριστούχος. Τι να το πεις. Θα μου πεις τώρα, τα τελευταία 25 λεπτά η ομάδα σου κρέμασε. Ναι, αλλά θα σου πει, εγώ έχω μια ομάδα με 7 εκατομμύρια ευρώ, πόσα είναι, και ο άλλος έχει 60. Άρα δικαιολογούμε. Ωραία. Εγώ θα του βάλω ένα 9, γιατί θα μπορούσε στο φινάλε να κάνει κάποιες αλλαγές που να καρδιοχτυπήσει λιγότερο ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ίσως ο Βηγιαφάνιες για να κρατήσει την μπάλα ή τον Μπούγκουρα ως τρίτο στόπερ, να μην πήγαινε με τόσο καρδιοχτύπη. Πέτρο Μαρτίνς. Το Μαρτίνς θα το βάλουμε 7. Και εγώ ένα 7 θα του βάλω, γιατί φάνηκε ότι και στην αρχική εντεκάδα κυρίως λίγο τα έκανε μουσκεμά. Αυτός δεν πυρπολόγησε ότι θα φάει γκολ πρώτος. Σου και, λέει, τόσο, και τόσο νωρίς. Και τόσο νωρίς. Ναι, και τόσο νωρίς. Δεν υπολόγισε αυτό το αναστάθμι το παράδειγμα. Και τους έβαλε 4 χαφ, γιατί πιθανολογώ ότι το Σοκράτη δεν τον είχε εμπιστοσύνη και τον έβαλε να πάρει φόρμα. Αυτό, Κώστα, που είπες, το δήλωσε και μετά το μάτς ο ίδιος ο Πέτρο Μαρτίνς, ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, που ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε και προηγήθηκε νωρίς, τον βόλεψε να πάει το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Ναι, βέβαια. Έτσι. Αλλά παίρνει σχετικά χαμηλό βαθμό ο Πέτρο Μαρτίνς, γιατί πέρα από την εντεκάδα η οποία είχε αρκετά ερωτηματικά, με το ελαφρυντικό του rotation λόγω της Eindhoven, έγιναν και άναρχα κάποιες αλλαγές στην επανάληψη. Λοιπόν, πιστεύω αν ζούσε ο Νίκος, θα έλεγε και εγώ έφαγα γκολ στο 6ο λεπτό. Τα έκανα ανάκατα, το έκανα 1-2, μου το έφαγε ο δούλος. Θα σου πει δηλαδή ότι και εμένα μου ήρθαν από διάτη πάρα πει ότι το έφαγα. Ναι. Ωραία. Εντάξει, τώρα δεν πάμε σε συγκρίσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε τερματοφύλακες. Ναι. Εδώ πιστεύω ότι... Ο Διονύσης παίρνει 9. 9, ναι. Έχει βελτιώσει το σώμα του από τη μέση και πάνω. Δεν χρειάζεται να κάνει πολλές φορές τον τραυματία και να φαίνεται το ζωνάρι. Κάθε φορά που φαίνεται το ζωνάρι στην τηλεόραση, το είπα και στον παπά του, μειώνεται η αξία του ποδοσφαιρική. Άστο το ζωνάρι. Εντάξει, εγώ θα του βάλω 10 γιατί είχε μεγάλη αυταπάρνηση. Τώρα το ζωνάρι, ρε φίλε, πρόβλημα με τη μέση του. Τι θέλει να βάλει, κουλαρίκια. Ναι, αλλά θα πει ο άλλο. Εσύ Γιάννη, τώρα αν πα να κάνει μια δουλειά, έρχεται το αφεντικό σου, λέει, ξέρει κάτι. Τα παπούτσια σου είναι φτηνά. Δεν είσαι πολιτή. Μείον 50 ευρώ γι' αυτό. Είσαι αξίριστος, άλλα 30 ευρώ μείον. Δηλαδή θα σου βρει κουσούρι. Αυτά πρέπει να τα περιορίσει. Λοιπόν, γι' αυτό το 9. Ο άλλος παίρνει 7. Ο Σα. Ναι. Ο Σα
Δεν θα το έλεγα συνεχόμενο ντεφορμάρισμα, αλλά του έφυγε η μπάλα στην φάση του δεύτερου γκολ που πέτυχε ο Παναθηναϊκός στην κεφαλιά του Βέλεθ και γενικά δεν δείχνει σταθερός. Και αυτό είναι, πώς να το πω, καμπανάκι, γιατί ούτε συνέχεια, ο Σοκράτης, ούτε ο Σεμέδο μοιάζουν, ούτε ο Μπά, συγγνώμη, σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, ένα εφτάκι από μένα. Κοίτανε, αν είχε τίποτα τσακάλια στο πρώτο, ήταν σε καλή κατάσταση. Χάνει την μπάλα. Το rebound, όταν σε προλαβαίνει ο άλλος και εσύ δεν πας μία, δύο φορές, τρεις, δείχνεις και τα αντανακλαστικά σου ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το έφαγε τον γόλο, την έχασε την μπάλα ο Ψά. Δηλαδή, πρώτα θα τη χάσει και μετά θα πάρει χαμπάρι. Δηλαδή, σαν να τρως μπουνιά και μετά να πάρει να βάλει το χέρι στο box. Άργησε. Mm-hmm. Είναι σαν να τρακάρει και μετά να πάρει να πατήσει φρένο. Για πάμε, για πάμε στην αμυντική γραμμή. Ναι. Παναθηναϊκός, Χουανκάρ, Βέλεθ, Σέγκεφελ και Μολό. Εγώ θα βάλω 8 στον Χουανκάρ, α, ναι, 9 στο Βέλεθ, 9 στο Σέγκεφελ και 9 στο Μολό. Ωραία. Εγώ θα βάλω 7 στον Χουανκάρ, γιατί νομίζω από την τετράδα ήταν αυτός που υστέρησε περισσότερο. Ναι, μπήκαν εκεί. Ναι. Θα βάλω και εγώ από ένα 9 σε Βέλεθ και Σέγκεφελ, όπως και εσύ. Και θα βάλω και στον Μολό ένα 8, γιατί νομίζω ότι ήταν επίσης πολύ παθιασμένος και μην ξεχνάμε 9 ο Ραπτόπουλος. Παιδιά, δύο-τρεις αριθμοί είναι, μην τους επαναλαμβάνω εγώ. Λοιπόν, ήταν πολύ ψυχωμένος, πολύ παθιασμένος και ουσιαστικά δεν είναι και η θέση του, έτσι. Βέβαια, είναι extreme. Λοιπόν, πάμε στην άμυνα του Ολυμπιακού. Να δούμε την αντίστοιχη τετράδα του Ολυμπιακού. Είναι ο Ρέαμτσιουκ, είναι ο Σοκράτης, είναι ο Σεμέδο και ο Ανδρούτσος, αυτοί που ξεκίνησαν. Έναν-έναν, σε παρακαλώ πολύ, για να διευκολύνουμε μέσα και τα παιδιά στη ροή. Ρέαμτσιουκ, θα του βάλω 7. 7. Και εγώ θα του βάλω ένα 7, γιατί επιθετικά περίμενα να βοηθήσει περισσότερο. Ειδικά όταν δεν παίζει με τα εξτρέμ μια ομάδα, θέλεις από τα μπακ να εξτρεμίζουν, να γίνονται εξτρεμιστές. Σοκράτης. Ο Σοκράτης θα πάρει ένα 5, γιατί και κουράστηκε και είναι αργός. Δεν ξέρω, επειδή είναι δυνατό πολύ παιδί και έχει μυϊκό όγκο, πόσο χρόνο θα χρειαστεί για να ξαναγίνει σε ταχύτητες και σε εκρήξεις όπως ήταν. Δηλαδή έχει ένα κορμί το οποίο, ας πούμε, δεν τον βοηθάει κιόλας. Mm. Δεν είναι ελαφρύς, είναι και πολύ γερό παιδί, πολύ δυνατό παιδί και πολύ ογκώδης, δηλαδή έχει όγκο. Ναι. Αυτό. Εγώ θα του βάλω ένα 6, λίγο να τσιμπήσει το μέσο όρο, γιατί άμα τον αφήσω εσένα θα τον αφήσει μεταξεταστέο. Σεμέδο. 7. 7, ε. Ναι. Σεμέδο, καλός είναι, μη βρει χώρο μεγάλο ο φορ και πέσει πάνω του. Ψηλά είναι ανίκητος. Και εγώ θα του βάλω ένα 6 του Σεμέδο. Γιατί ειδικά το πρώτο τέταρτο που πίεσε ο Παναθηναϊκός, πρώτο δεκάλεπτο, ήταν αλλού για αλλού. Αντρούτσος. Τον Αντρούτσο το βάλω 7, γιατί δεν είναι η θέση του. Ναι. Από εκεί ο Παναθηναϊκός έκανε διεισδύσεις και τέτοια. Θα τον έβαζα πιο λίγο, αλλά επειδή δεν είναι το παιδί μπακ και τον βάλαν κατά συνθήκη εκεί, θα προσμετρήσει τη βαθμολογία. Εντάξει, και εγώ ένα 7. Βέβαια, ναι, αν έβαζε τον γκολ στην ευκαιρία εκεί που έχασε το δεύτερο ημίχρονο, θα ήταν μεγαλύτερη σίγουρα η βαθμολογία του. Πάμε στη μεσαία γραμμή του Παναθηναϊκού τώρα. Παναλαμβάνω, είναι όσοι ξεκίνησαν με Μαουρίτσιο, Αλεξανδρόπουλο και Σανκαρέ. Λοιπόν, Μαουρίτσιο παίρνει 8. Θα παίρνει 10 ή 9 αν το τελευταίο 25 λεπτό κρατούσε δυνάμεις. Τόσο άντεξε. Εγώ ένα 9, γιατί άμα δεν πάρει τώρα ο Μαουρίτσιο 9, πότε θα το πάρει. Βάλουμε, ναι. Αλεξανδρόπουλος. Τώρα με αυτό το λέω και καψούρα, γιατί μ' αρέσει, θα τον βάλω 9. 9, ρε φίλε, έφαγε την κάρτα και έκανε και είναι και αλλαγή. Δηλαδή, εγώ θα του βάλω 8, να σε πάω απέναντι. Εντάξει. Σανκαρέ. 9. 9. Εγώ θα του βάλω ένα 10, γιατί αθληταράς, είχε την ασίστ, είχε και τον γκολ, είχε και δυνάμεις. Αθληταράς. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Ναι. Στα χαφ του Ολυμπιακού.
είναι Μπουχαλάκης, είναι Τιάγκο Σίλβα και Καμαρά. Μπουχαλάκης τα δύο γκολ είναι απόν. Δηλαδή δεν πατάει, είναι ένα 90, ένα γαϊδούρι εκεί δυνατό. Λείπει στο γκολ, να πατήσει περιοχή, το πρώτο. Στο rebound με τα στόπερ δεν μπαίνει. Αργός ήταν, θα του βάλω 6. Εγώ θα του βάλω ένα 8, γιατί νομίζω ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού για μένα χθες. Ζίβκοβιτς 0-1 ο ΠΑΟΚ στα Γιάννενα. Το κατσέ, μπράβο. Ωραία. Τιάγκο Σίλβα. Βρωμάρι σοφτήλα. Ναι. Δηλαδή, σαν τον κόμενο που άμα ξεχωριστεί το παπούτσι, μπορεί να το πιάσει ψυχολογικό να πούμε. 7 να το βάλω. Εγώ θα του βάλω 6 γιατί με απογοήτευσε. Ναι. Δηλαδή, μπαίνει βασικό σε ντέρμπι. Καμαρά. Κοίταξε, ο Καμαρά καταναλώθηκε πολύ σε αμυντικά καθήκοντα. Έχασε ο Ολυμπιακός πολύ από το επιθετικό του κομμάτι. Θα τον βάλω 7. Και εγώ είναι 7. Βέβαια δεν φταίει ο Καμαρά γι' αυτό. Έχει την ατυχία ο Πέντρο Μαρτίς με την απουσία του Ενβιλά. Και αυτή η απουσία του Ενβιλά δημιούργησε ένα ντόμινο στη μεσαία γραμμή. Ο πιστοχώρησε και ο Μπουχαλάκης και ο Καμαρά. Γι' αυτό και είδαμε Τιάγκο Σίλβα στην εντεκάδα. Είπαμε 7 κι εγώ στον Καμαρά. Ναι. Να βάλουμε το 7, μπράβο. Και πάμε στην επιθετική τριπλέτα του Παναθηναϊκού. Με Καμπετζή, Ιωαννίδη και Μπακοντό, όπως τους βλέπουμε. Ναι. Καμπετζής, μάρκαρε σαν σκύλος. Βγήκε, προσπάθησε, 8. 8. Θα του βάλω κι εγώ ένα 8. Ιωαννίδης. Έτρεξε χιλιόμετρα στο αμυντικό κομμάτι. Εντάξει, μπροστά λίγα πράγματα, 7. 7. Κι εγώ ένα 7. Και ο Μπακοντό. 9. 9, τόσο πολύ, σ' άρεσε. Μ' άρεσε ο Μπακοντό και στο τακτικό κομμάτι. Εγώ ένα 8. Όταν βλέπω ποδοσφαιριστή νεοφερμένο, όχι από ευρωπαϊκή χώρα, να προσαρμόζεται τόσο γρήγορα και συντακτική, μόνο καλό λόγο έχω να πω. Δηλαδή, ναι καινούριος, ναι δεν είναι από την Ευρώπη. Όλα αυτά τα προσμετράω στα θετικά. Πάμε και τώρα. Ολυμπιακό. Ναι. Πάμε εδώ Ολυμπιακό. Έχουμε Βρουσάη, Χασάν και Φορτούνη. Βρουσάη. Χάνει τον γκολ εκεί. Πίσω λίγα πράγματα. 6. Και εγώ ένα 6. Ο Βρουσάη περιμέναμε περισσότερα. Χασάν. Χασάν θα πάρει 6 γιατί εξαφανίστηκε στο καλό του κομμάτι. Ναι, είχε την ευκαιρία εκεί στα μισά της επανάληψης, ναι, αλλά από εκεί πέρα τίποτα. Και εγώ ένα 6. Και Φορτούνης. Ο Φορτούνης με φάνηκε σαν τους vegan, οι οποίοι δεν τρώνε κρέας και έχουν αιματοκρίτη 32, χαμηλό και είναι άσπρη. Σαν τις γκόμενες που έρχονται από τη Σουηδία για να βρουν τον πηδίχταρο τον Έλληνα δεκαετία, τον Greek Lover. 6 θα το βάλω. Και εγώ ένα 6, ελπίζοντας την Παρασκευή κόντρα στην Ειντχόβεν να μας αναγκάζει να του βάλουμε δεκάρια. Λοιπόν, εκεί μπορεί να τα δούμε άλλους. Άλλο παιχνίδι, σωστό. Άλλη τακτική. Λοιπόν, τώρα θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα για όσους μας παρακολουθούν μέσω της τηλεόρασης του ΑΡΤ και για όσους φίλους είναι μαζί μας στο YouTube και είναι και σήμερα αρκετοί, θα πάμε στις ερωτήσεις. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο Σοφοκλής τα έλεγε για τον Παπασταθόπουλο Ραπτόπουλος, αργός και λίγος, παύλα, παλέμαχος. Χωρίς ερώτηση, είναι σχόλιο αυτό. Ο Κένι, Γιάννη ο Καλύτος, έπαιζε ποτέ στην ομάδα του Ζάι, του Σαραβάκου και του Δημόπουλου? Ούτε απ' έξω. Ο Καρλίτος, αν θα έπαιζε στην ομάδα της δεκαετίας του μέσα του 80 και 90 με Ζάιτς, Σαραβάκου και Δημόπουλο. Εξτρεμοφόρ, σέντερφόρ, ποιος ήταν τον Παναθηναϊκό? 4-4-2 με Σαραβάκου Δημόπουλο. Ναι. Έτσι, εντάξει. Ναι. Θα ήταν σε, όπου ήταν ο Καραβίδας με τον Κάβουρα, εκεί θα ήταν και ο Καρλίτος. Κάβουρα, ναι. Καραβίδα, τους πρόλαβες? Αμέ, πες τους πρόλαβα. Λοιπόν, ο Θεμιστοκλής, θα αναφερθούμε μετά, ρωτάει αν αδικήθηκε ο Άρης. Βέβαια. Για το offside δεν παίρνω θέση. Μετράνε τα σάντιμετρ. Δεν τζακώνομαι για να μην παρεξηγηθώ. Το πέναλτι είναι όμως. 0-2 ΠΑΟΚ. Το κατσέ. Ναι. Μπράβο. Θα γίνει μακελιό τώρα. Τώρα το δούμε. Λογικά, γιατί έχουμε και τα VAR. Με πέναλτι. Ο ΣΒΑΠ με πέναλτι. Λοιπόν. Άρης. Ο Τόνι, καλύτερος προπονητής ο Μπόλωνης στο πρωτάθλημα, η άποψή σας? Δεν τον περίμενα τον Μπόλωνη
ότι θα φτάσει τόσο ψηλά τον Παναθηναϊκό και επειδή είναι και λίγο έτσι, χαρακτήρας που με τους παίκτες και τα λοιπά, κράτησε και αποδυτήρια. Πήγαν οι αρχικοί τους, λέει, πάρτε δρόμο, προπονητής είμαι εγώ, μέτρησε, πούλησε τσαμπουκά, πέρασε ο τσαμπουκάς του. Mm-hmm. Πέρασε. Λοιπόν, πήγαν οι αρχικοί να πουλήσουν η μαγιά στο γέρο και ο γέρος λέει, φρόνημα, λέει, προπονητή ομάδα έχει. Ο Στέλιος ρωτάει άποψη για τον Τιάγκο Σίλβα. Τι να πω, σαν το Βουλγαρίδη στις ταινίες, του τρώγε ο κούρκουλος στις γκόμενες. Mm. Το καλό παιδί, αγάπη μου, θα σε περιμένω, αηδίες. Η γνώμη σας για τα παιχνίδια με Eindhoven. Τώρα έχουμε πρώτα Θεός εκπομπές μπροστά μας. Μην αναλωθούμε γιατί θα τα αναλύσουμε πολύ τις επόμενες μέρες. Αποδομήθηκε ο Ολυμπιακός από την ήττα στο ντέρμπι? Όχι. Και εγώ νομίζω πως όχι. Κωστή, πες μας γιατί τόσο κράξιμο σε Ρέαμτσουκ και γιατί βγάζεις χολή για το Φορτούνι. Κοιτάξτε, ο Φορτούνις είναι ταλαντούχος ποδοσφαιριστής, του δώσε η φύση όλα τα χαρίσματα. Mm-hmm. Βγάζει ένα soft το οποίο δεν ταιριάζει, αν θες και με τη μαγιά του Ολυμπιακού, ούτε στην Τούμπα θα ταιριάζει. Δηλαδή ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός είναι ομάδες που έχουν μια μαγιά, ρε παιδί μου, μια αλητία αν το θέλεις, έτσι, σαν DNA. Ναι. Δεν χωράει να είναι soft ο παίκτης. Δηλαδή δεν μ' αρέσουν εμένα, θέλω τον παίκτη μέσα στην περιοχή, στη μάχη μέσα. Να μπαίνει, να τρακέρνει, να κάνει. Ο Βαλμποενά, mm-hmm, τον χαίρομαι πολύ περισσότερο. Σαν τον Πάρη Γεωργακόπουλο, μου λέει ο Γιώργος. Σου θυμίζει Πάρη Γεωργακόπουλος. Γεωργακόπουλος ήταν παιχταράς. Ναι. Ήτανε δεκάρι παλιά Σκοπής, δεκαετία του 80. Κακός ο Βαρδινογιάννης μάλωσε μαζί του. Κακός και αυτός. Μας στέρισε και ο ίδιος ο Πάρης. 4-5 χρόνια καλό λοιπόν, ποδόσφαιρο. Ραπτόπουλος και Αβραμίδης είναι μαλωμένοι. Οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού προστατεύουν το Φορτούνι. Εντάξει, και όπως αντίστοιχα οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ μπορεί να προστατεύουν, ξέρω εγώ. 21 χρόνια στο ΑΡ, εγώ δεν μάλωσα με κανένα. Το Βελόπουλο είχα ρουμίξει μια φορά που έφυγε από την οικογένειά μας. Ναι. Οπότε δεν απάντησε ποτέ. Λοιπόν, ποτέ. Και μία ερώτηση για μένα. Λέει, σαν Παναθηναϊκός, πώς κρίνεις την πανηγυρική φώτο της ομάδας μετά το παιχνίδι, δεν πήρε κάποιο πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός? Ναι. Εντάξει, όταν είναι λίγη ώρα μετά από μία νίκη επί του Ολυμπιακού, με τους παλμούς ακόμα ψηλά κλπ, ο πανηγυρισμός στα αποδυτήρια νομίζω ότι δικαιολογείται. Εκεί υπάρχει μπόλωνη και πιστεύω πως θα κρατήσει τα γέμια. Αλλά έχει πλάκα η αντίδραση του Αλαφούζου, δεν ξέρω αν είναι στο βίντεο. Ο Αλαφούζος. Με το που άκουσε μπόνους, έκανε μεταβολή και χαιρέτησε. Λοιπόν, έχω να του στείλω τα χαιρετίσματα. Το συμπαθώ, αλλά θα του κάνω κριτική. Εντάξει, λοιπόν, εννοείται αυτό και την καλοπροαίρετη κριτική νομίζω την δέχεται. Κύριε Αλαφούζο. Τώρα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, δίνετε λεφτά στο Μικρούτσικο. Ο Μικρούτσικος είναι χειρότερος από τον Μήτρογλου. Δηλαδή θα έδινες λεφτά στον Μήτρογλου εσύ. Δηλαδή είχα τσακωθεί μαζί του και με τον Αλεξανδρόπουλο κτλ. Δηλαδή πες ρε παιδάκι μου, μα δεν είναι τώρα να σε φτωχό σαν και εμένα με τον κόρτο παπά, μα χαλάει με πιάνει την καρδιά. Βγάλε και ένα αυτό, δώστε σε. Λοιπόν, πάμε τώρα να επιστρέψουμε και στην ανάλυση των παιχνιδιών. Γυρίσαμε και στην ροή της εκπομπής της τηλεοπτικής. Πάμε να δούμε τις φάσεις γιατί είναι αρκετές. Είναι η πρώτη φάση που κάνουμε Παναθηναϊκός, το καμπανάκι που λέμε. Με τον Εμπακωτό, ύστερα από πάσα του Μαουρίτσιο. Ναι. Περνάει η μπάλα. Περνάει η μπάλα, είναι το πρώτο καμπανάκι. Είναι, γιατί είναι στην ευθεία σχεδόν τα στόπερ του Ολυμπιακού και περνάει μια κάθετη με μεγάλη αυτή απόσταση. Αυτή την κάθετη, ξέρεις, τη φοβάμαι και στο μάτς την Πέμπτη. Ναι. Τι δηλαδή, τον φοβάμαι τον Ολυμπιακό αμυντικά. Mm-hmm. Ψηλά δεν τον φοβάμαι καθόλου. Λοιπόν, το γκολ του Μαουρίτσιο ύστερα από τη σέντρα του Σανκαρέ. Εδώ θα βγάλει και ωραία σέντρα. Γενικά είχε πρόβλημα και στις πλαγιοκοπήσεις ο Ολυμπιακός. Θες τουλάχιστον στο πρώτο τέταρτο που πίεσε πολύ ο Παναθηναϊκός. Εδώ στόπερ, εντάξει είναι μακριά, είναι βαριά τα πλαϊνά βήματα του Παπασταθόπουλου, αλλά εδώ δεν κλείνει και ο Μπάκο αριστερός και απαντάω στον φίλο για το Ρέμτσουκ. Εδώ πρέπει ο αριστερός ο μπακ να έχει γυρίσει, να είναι στη μικρή περιοχή. Βέβαια, είναι τελείως αφύλακτος ο Μαουρίτσιο. Είναι αφύλακτος. Τελείως. Η τετράδα δηλαδή, η τετράδα
δεν λειτουργεί εδώ όπως πρέπει η τετράδα του Ολυμπιακού. Την ευκαιρία του Βρουσάη, ύστερα από την πάσα του Μπουχαλάκη, θα δούμε τώρα. Και εγώ επιμένω ότι η απουσία του Εμβιλά... Ωραία πάσα έκανε ο Μπουχαλάκης. Ο Μπουχαλάκης που παίρνει και πιο πολλά μέτρα και στο επιθετικό κομμάτι και πατάει και περιοχή και τέτοια. Ήτανε κακό το τελείωμα. Βρουσάη, μας είπε ο μάνατζέρ του που είναι φίλος του δικηγόρου μου, θα δεις, λέει, κάτι γκολάρες που θα πετάξει, λέει, ο Βρουσάη. Ο Τουντούρη, ο Πασχάλης, είναι κολλητός με το δικηγόρο μου, τον Γρόνιο. Άντρε, Τουντούρη, τώρα να δούμε τι γκολ θα πετάξει. Εντάξει, εδώ πήγε αγχωμένος δηλαδή και έχει βάλει και λάθος στο σώμα. Εδώ γύρισα το transition του Παναθηναϊκού πολύ γρήγορο, παρά το γεγονός ότι έγινε αντεπίθεση και το έχουν κλείσει αυτό το μέρος της εστίας, το δεξί χέρι του Διούδη και τον αναγκάζει να σουτάρει στην κλειστή γωνία, δηλαδή και μέσα να πήγαινε. Το πιο πιθανό να το βγάζει ο Διούδης. Ναι. Πάμε να δούμε τώρα το πέναλτι που ζητάει ο Ολυμπιακός στο μαρκάρισμα του Σέγκεφελτ με τον Χασάν. Εντάξει, για εδώ το βέβαια ναι. υπάρχει επαφή. Υπάρχει το θέμα είναι κατά πόσο είναι παρατεταμένο το κράτημα για να εμποδίσει τον Χασάν στην τρίπλα που ήδη έχει σκάσει στον Σέγκεφελτ. Σκάει την τρίπλα, είναι προς τιμή του Χασάν, ο οποίος με αυτό το στυλ του τραβάει τρίπλα. Βέβαια. Πέφτει λίγο εύκολα βέβαια. Πέφτει λίγο εύκολα, ναι. Αλλά άμα το έδινε Γιάννη, άμα το έδινε, δεν θα λέγαμε και τίποτα. Ναι, ειδικά τις εποχές του ΒΑΡ, νομίζω ότι δηλαδή, δεν θα υπήρχαν πολλές διαμαρτυρίες. Ναι. Από μα που το χέρι. Τώρα δεν το έδωσε, λέω πέφτει εύκολα. Είναι κολοφάση, είναι. Ναι. Επειδή ο ουδέτερος δεν θέλω να τη. Δηλαδή τα άμα το έδινε, δεν θα λέγαμε τίποτα και τώρα που δεν το έδωσε, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Πάλι είναι ήπιες οι διαμαρτυρίες, ναι. Την ευκαιρία του Χασάν μετά από κόντρα σε σου του Τιάγκο Σίλβα θα δούμε τώρα. Όσο πέρναγε το μάτς, τόσο έβαζε στροφές και ο Ολυμπιακός. Και τολμώ να πω ότι στα μισά του πρώτου ημιχρόνου ήταν και πιο ορθολογικές οι επιθέσεις του από ότι στα μισά της επανάληψης που πήγαινε πολλές γιόμες. Τώρα πάντα παίξει κάθετα. Γίνεται κόντρα. Με την μπάλα στα πόδια είναι επικίνδυνος, αλλά όχι τόσο όσο με το κεφάλι. Δηλαδή, μην του τη δίνεις κάτω, ρε παιδί μου, ψάξ' τον άλλο τώρα. Εντάξει, στη φάση ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Και τώρα δεν πάμε να μιλήσουμε για την άμυνα του Παναθηναϊκού, γιατί βγαίνει από σπόντα η φάση. Τώρα... Η τετράδα του είναι συμμαζεμένη εδώ. Ναι. Είναι στα 15 μέτρα η τετράδα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να τον κάνει. Και ο Χαφ έρχεται, ποιος είναι ο Αλεξανδρόπουλος. Πάει να πατήσει και αυτός. Ναι. Σαν τακτική είναι καλός ο Παναθηναϊκός στην άμυνα του εδώ. Mm-hmm. Τέσσερις κοντά και ο Χαφ. Και έρχεται και ο άλλος πίσω στα τρία μέτρα. Δεν είναι κακή διάταξή του. Πάμε να δούμε το 2-0 με τον Σακαρέ. Εδώ αρχικά είναι η κεφαλιά του Βέλεθ και θα χάσει την μπάλα ο Σα. Είναι και ο Σέγκεφελτ τελείως αφύλακτος εκεί. Ο Σακαρέ. Εκεί δεν ξέρω σε εδώ την κίνηση που κάνει. Εκεί πρέπει να πάει πάνω στον παίχτη. Αυτός πάει στην εστία από πίσω. Ναι. Δηλαδή κάνει το λάθος. Εγώ δεν το δίνω ευθύνη του. Αυτό φύγει μπάλα η κεφαλιά του. Ήταν κοντίνη. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν μπορώ να το πω από 4 μέτρα του φύγει μπάλα. Του φύγει. Ωραία. Η κίνηση του Σεμ εδώ. Εδώ. Πού πάει ο Σεμ εδώ, τι κάνει. Σωστό. Και... Βέβαια δεν έχουμε κοντινό τη φάση γιατί ρωτάει ένα φίλο εάν υπάρχει επιθετικό φάουλ του Σανκαρέ στη φάση. Αλλά και εγώ δεν νομίζω πως τον πετάει, βγάζει εκτός φάσης τον αμυντικό του Ολυμπιακού στη φάση αυτή. Η ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Αντρούτσο, η πάσα είναι από τον Μασούρα και εδώ είναι πολύ ωραία η πάσα του Μασούρα. Ο Αντρούτσος έχει όλο το τέρμα μπροστά του. Εντάξει, θα πλασάρει εκεί ψηλά. Εκεί τελειώνει και το μάτς, εκεί. Ναι, θα πλασάρει ψηλά. Και ενώ βέβαια έχει δημιουργηθεί αντίστοιχα και από το Χουανκάρ, εκεί που τον έχει κάνει χάσει. Κάνει εντύπωση ότι ο Μασούρας είχε το οπτικό πεδίο, δηλαδή είχε ένα παίκτη μπροστά του τερματοφύλακα, πίσω το δεύτερο σε καλή διάταξη και τον είδε. Δηλαδή λειτουργήσε σαν δεκάρι, δηλαδή φοβερό δεκάρι και θα κάνει τέτοια πάσα. Ναι. Εγώ δεν περίμενα το Μασούρα να την κάνει έτσι καλά. Σωστό. Το γκολ του Ολυμπιακού με την κεφαλιά του Ελαραμπή, εδώ να πούμε ότι είναι η δεύτερη φορά, έγινε και στο Περιστέρι που ο Νίας χάνει τη φάση, έτσι δεν έχει σωστή αντίδραση. Νίας εκεί στα στόπερ, ενώ είναι καλός χαφ,
εκεί θα πρέπει να βελτιώσει, γιατί στις τιμένες φάσεις mm-hmm. το εξάρι σου. Να πούμε ότι ο Διούδης βγάζει την προβολή του Κάιπερς. Απόδραση, ναι. απόδραση στη ζούγκλα της Αφρικής ναι. με υδροπλάνο, σε κυνηγάνει κροκόδιλοι, πολύ περιπέτεια. Πάμε να δούμε και την ευκαιρία του Μασούρα, πάλι από πάσα του Μπουχαλάκη. Ναι. Έτσι. Καλά ο Μπουχαλάκης, ξέρει μπάλα τόνους. Και είναι πολύ καλό το θυμίζει τον Γκαρσία στα νιάτα του. Mm-hmm. Φέτος κάνει καλή χρονιά γιατί πατάει πιο πολύ περιοχή. Κατεβαίνω και στα κόρνερ, τον περιμένω και στο κεφάλι λόγω σωματότυπου να κάσει και κάνα δύο γκολ. Τον περιμένω γιατί εντάξει, δεν παίζει στα τρίκαλα. Στον Ολυμπιακό παίζει. Εντάξει, πάντως έχει ανέβει πολύ. Έχει ανέβει από πέρσι πάρα πολύ. Πάμε τώρα, αφού αφήσουμε τον Ολυμπιακό, να προλάβουμε να σχολιάσουμε και τον Άρη αυτό το 0-0 με τον Πανετολικό. Με τον κύριο Καρυπίδη διάβασα αρκετά καυστικές δηλώσεις. Βράζει ουσιαστικά ο Άρης για τη διαιτησία. Καρυπίδης, τι έκανε. Ο Καρυπίδης είναι με τον Ολυμπιακό στην παράταξη αυτή. Αυτοί δεν ελέγχουν την ΕΠ. Πώς το λένε, ο Ολυμπιακός δεν την ελέγχει την ΕΠ. Ελέγχει άλλα πράγματα. Αν την ΕΠ δεν την ελέγχει. Ο Άρης, σαν φίλος, όπως και η Τρίπολη που πήγε σε αυτή τη μεριά, ενώ ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ΑΕΚ και Γιάννη να είναι από την άλλη μεριά, διαμαρτύρονται. Τι διαμαρτύρεσαι, δεν την έχεις την ΕΠ. Αυτά δεν τα έχεις. Στα Γιάννη θα πας, θα έχεις αυτό το διαιτητή, θα παίξεις αυτό το γήπεδο. Εδώ θα σου πει ο διαιτητής, θα παίξεις αυτό το γήπεδο. Όχι, δεν θέλω να παίξεις, θα παίξεις. Αλλά ο Άρης, τι είδα εγώ στο προηγούμενο παιχνίδι και σε σύγκριση με αυτό. Ο Ολυμπιακός στο κύπελο του πετάει 1,5 χάφ. Το Σίλβα, το Σόκ και το Μπουχαλάκι. Και δύο φόρ και δύο εξτρέμ ανοιχτά. Σου λέει Άρη, άμα θες να παίξεις την μπάλα σου, πάρ τα χάφ όπως τα έχεις και κούραση ο Άρης τα χάφ. Mm-hmm. Τέντωσαν. Ναι. Έρχεται και χθες, τέντωσαν. Δηλαδή, ο Άρης έχει κάνει στα τελευταία 10 μάτς 7 γκολ. 7 γκολ και έχει κάνει γύρω στις 90 τελικές. Πάντως είναι το σημαντικό, Κωσής, δεν μου διακοπτώ, ότι κρατάει 0 πίσω. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που δείχνει λίγο σκασμένος, παίρνει λευκές οπαλίες. Δεν χάνει για να μείνει πίσω. Έτσι. Κοίταξε, τώρα εδώ έλειπε. Και θα περιμένανε και πιο νωρίς το Μήτρογλου, νομίζω. Αλλά και πάλι νομίζω, αν ο Μήτρογλου είναι έτοιμος στα play-off, θα κάνει και εκεί την διαφορά. Ο Μήτρογλου ήρθαν εδώ, κιλά δεν είδα. Λέει Λεοντάρι, λέει. Στο ζώδιο είναι Λεοντάρι. Τι Λεοντάρι. Λεοντάρι λέει ο Μήτρογλου. Εγώ τον είδα γέρο. Άλλο πάλι κορμί βαρύ. Mm-hmm. Είναι ο Σοκράτης βαρύς. Βαρύ παιδί. Και ο Μήτρογλου. Και αυτός με την καμπούρα βαρύ σκελετός. Όχι τόσο όσο ο Παπασταθόπουλος. Αλλά λες θα φτιάξω τον Μήτρογλου. Ο Μήτρογλου στα νιάτα του ήταν τεμπέλης. Δηλαδή δεν αγαπούσε την προπόνηση. Και να το φτιάξει τώρα στα 32 είναι δύσκολο. Αν το κατορθώσουν εν ώψη κυπέλλου, καλώς. Μακάρι, αλλά είναι δύσκολο. Πάντως σε κάποιες ομάδες έχει κουμπώσει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις φάσεις. Είναι το ακυρωθέγκολ του Γκάμα. Είπαμε με το ΒΑΡ η τρίχα γίνεται τριχιά για το offside του Μπερτόλιο. Ο διαιτητής έχει σηκώσει βέβαια σημαία σχετικά νωρίς. Αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, ο διαιτητής πρέπει να τη σηκώσει. Ο επόπτης, συγγνώμη, ο επόπτης έχει σηκώσει σχετικά νωρίς τη σημαία. Φαίνεται κάποια εκατοστά ότι. Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Είναι ατυχία του Άρη γιατί είναι για εκατοστά αυτό. Αλλά... Η γραμμή τη βλέπω λίγο στραβά όμως. Τώρα. Τέλος πάντων. Τη βλέπω στη γραμμή. Πάμε να δούμε το πέναλτι το οποίο διαμαρτύρεται ο Άρης σε ανατροπή του Γκάμα. Εδώ τον τριπλάρι. Πέναλτι. Ναι. Δηλαδή στον ΠΑΟ, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό θα το δίνει. Και όχι με μόνο ψηπόδι, υπάρχει επαφή, του ψιλοκλειδώνει και το πόδι, έτσι. Βέβαια, με το γόνατο εδώ, βρίσκει το γόνατο λίγο πιο κάτω από το γόνατο τον Γκάμα. Τον τριπλάρι, χάνει την μπάλα, δεν πάει στην μπάλα αυτός. Άμα δεν αυτοπέναρτη, άσε τον γόνο, εγώ λέω offside. Η γραμμή είναι στραμή, δεν με νοιάζει. Όταν τα Γιάννενα με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό τα ακυρώνει και στον Πόλο. Εγώ οφείλω να σεβαστώ εδώ. Είναι εδώ μένα. Είναι σοκαριστικά εξόφθαλμο. Δηλαδή. Τέλος πάντων. Βέβαια. Λοιπόν, ευκαιρία του Άρη με τον Μπρούνο έστρα από σέντρα του Κάτσε. Ο Μάτζης που έχει τις απουσίες του κάνει και το rotation τώρα γιατί πλέον δεν βγαίνει διαφορετικά.
έχει αυτές τις ατυχίες. Εδώ είναι η ευκαιρία. Μια ωραία απόκριση του, του goalkeeper. Ναι. Καλός τερματοφύλακας. Και να πούμε και ένα καλό λόγο για τον Δέλε. Ο Κνίντ είναι, ναι. Ο Κνίντ, πολύ καλό τερματοφύλακας, ναι. Πολύ καλό παιδί, πολύ γυμναστική, πολύ καλή ζωή. Έχω πολλά καλά να πω για αυτόν εδώ και καιρό και για τον Δέλε, ο οποίος έβαλε μυαλό και θα πω ότι καλή μπάλα να την ξέρεις, να τη διδάξεις. Αλλά εδώ πρέπει να πάρεις βαθμούς για να σωθείς. Λοιπόν. Είναι η πρώτη φορά που το κάνει καλά, όχι ότι δεν το ξέρει. Και μάλιστα είναι και πιο εύκολο να το κάνει. Αυτή η φιλοσοφία να παίξω μπάλα, κάτι να μας σωθείς και να σε πούμε και μπράβο και για το Θεό που μας έδωσες. Συμμαζεύτηκε πολύ. Έκανε δύο γραμμές κοντά, προσπάθησε να βγει σε αντεπιθέσεις. Το επιθετικό του κομμάτι δεν ήταν καλό, αλλά τουλάχιστον σεβάστηκε και τον έρθει τους χώρους. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο και εκτός των συνόρων. Είχαμε. Πώς? Λιβερπουλάρα. Λιβερπουλάρα. Πρώτα θα πάμε σε Μπακασέτα για Κουμάκι. Συνεχίζουν να σκοράρουν και οι δύο. Τρίτο γκολ για τον Μπακασέτα. Για τον Γιακουμάκη έχω χάσει το λογαριασμό. Εδώ είχαν και μια ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συνομιλία. Ο Γιακουμάκης του γράφει: το έχει ξεφτυλίσει και ο Μπακασέτας λέει: ας να μιλήσει κανένα άλλο, όχι εσύ. Καλό είναι να έχω καλές σχέσεις. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά. Καλοί αθλητές, καλά παιδιά. Βελτιωμένοι πολύ. Ο Γιακουμάκης, έτσι όπως τον είχα δει εδώ, εντάξει, έχει φτιάξει ένα σώμα. Οπωσδήποτε έχει πληρώσει από την τσέπη του, οπωσδήποτε. Ναι. Για να γίνει έτσι. Εδώ είναι το γκολ του Μπακασέτα και θα δούμε και το πέναλ του Γιακουμάκη. Θα κάνω τώρα, μου θύμισε Σαραβάκο το 85 αυτό το πέναλτι, έτσι. Ψηλά. Ναι. Ναι. Με την Γκέτεμπορκ είχε κάνει ένα τέτοιο, θυμάμαι. Ναι. Εδώ το 2-2 Σαραβάκο. Ακριβώς, ναι. Είναι επικίνδυνα. Και με τον Ολυμπιακό στον τελικό του Φούνες. Και τον, ναι, Σαργκάνη, θυμάσαι. Σαργκάνη, ναι. Από το 88. 88. Λοιπόν, ματσάρα. Τώρα, πάμε Λίβερπουλ, Λέστερ Λίβερπουλ 3-1. Εδώ με τη Φένλο, με τρεις Έλληνες στην εντεκάδα. Έτσι, τους τα αδέρφια. Η Κιλάρισα Αντώνη, δεν έχει κανέναν Έλληνα. Και, ναι, η σημεία των κυρών γι' αυτό. Και λένε, ολόκληρος κάμπος έχει βγάλει, έχει βγάλει, έχει βγάλει. Δηλαδή, και ο πίνακας έξω. Ναι. Μου κάνει εντύπωση. Άντε οι άλλοι, τον πίνακα τον έχεις έξω. Πίνακα. Πίνακα. Εδώ και. Νούνιτς. Στίφνερ Αγούνια. Τώρα. Μπάγκης. Πάμε λίγο να πούμε για τον Άλισον. Δεν είναι ωραίο να προσωποποιούμε μία ήττα. Αλλά η αλήθεια είναι πως δεύτερο στον επόμενο παιχνίδι που κάνει. Ο Άλισον είναι το κερασάκι στην τούρτα. Mm-hmm. Δηλαδή, αν τώρα στοχοποιήσουμε τον Άλισον ή ο προπονητής ή οι φίλαθλοι εμείς, θα το πούμε και για τον Άλισον. Εγώ θα τολμήσω να πω ότι είναι το κερασάκι στην τούρτα. Και εγώ αυτό λέω. Και εγώ αυτό λέω. Είναι σε μια περίοδο η Λίβερπουλ που δεν έχει την ορμή και τα τρεξίματα που τη χαρακτήριζαν άλλα χρόνια. Και καλά, με τις απουσίες που έχει στην άμυνα, δεν μπορεί να κερδίσει τα μάτς πλέον με την επίθεσή της, όπως έκανε άλλα χρόνια. Όταν η Λίβερπουλ δύο χρόνια κέρδιζε την μπάλα στα 40 μέτρα και έβγαζε με τρεις πάσες, τέσσερις, φάσεις για γκολ. Mm-hmm. Τώρα ξεκινάει από τον Καμπάκο, τον Χέντερσον, τη μικρή την πάσα, μέχρι να φτάσει στο Σαλάχ, πως λέει και ο Αλέφαντος, πήγα στην τουαλέτα, γύρισα και ακόμα η μπάλα πεζότανε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ωραίο, δεν μας αρέσει. Δεν είναι ωραίο, ναι. Την ίδια ώρα η City καλπάζει προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος με έναν Κιντογκάν να βρίσκεται. Ο Κιντογκάν πρέπει να είναι, το ξανάπαμε στην εκπομπή μας, ναι, ο καλύτερος χαφ στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή είναι αυτή τη στιγμή. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι, Κωστή, το ξέρει λίγος κόσμος. Ο Κιντογκάν έγινε μεταγραφή στην City όντας τραυματίας. Ναι. Δηλαδή προερχόμενος από χιαστούς, ναι, και ήταν η πρώτη μεταγραφή που ζήτησε ο Πεπ Γκουαρδιόλα πριν ακόμα ο ίδιος υπογράψει στη Σίτη. Και την κουφάλα του Γκουαρδιόλα. Δηλαδή, μπράβο, τόσο πολύ τον πιστεύει, έτσι. Στα μπράβο προσύμφωνα ζήτησε τον Κιντογκάν, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν με χιαστούς. Δηλαδή τον πίστευε πάρα πολύ. Μεγάλη λοιπόν υπόθεση. Ακριβώς. Εγώ τις κινήσεις που κάνει, και να σου πω και κάτι, δεν βλέπω να τον φυλάνε κιόλας. Εγώ δηλαδή θα περίμενα ότι με τέτοια φόρμα να υπάρχει κάποιο σχέδιο να τον κόψουν
γιατί είναι ένα 30-40% ξεκινάνε και οι επιθέσεις και καταλήγουν και οι επιθέσεις σε αυτό. Ναι. Μα θα ειδικά... περίμενα ένα έτσι πιο... ένα τρίχο αντίπαλο από τον Ρόμπερτ. Στο δεύτερο γκολ κάνει καθαρά κίνηση σεντερφόρ Μπενικάστερ. Σεντερφορίστε, βέβαια. Ναι. Ναι. Μου κάνει λοιπόν εντύπωση, πολύ μεγάλη. Δηλαδή, ναι, ένας προπονητής μπορεί να τον είχε και να τον φυλάνε και με τρίχ και δύο κιόλας. Στη μία φάση ξαπλώνει και τον αμυντικό, στην άλλη μπαίνει κάθετα. Τώρα να δούμε λίγο, έχουμε πληροφόρηση για το Λάρισα ΑΕΚ. Μου γράφουνε για 2-2, αλλά... λογικό θα μου έρχεται. 2-2, Λάρισα ΑΕΚ 2-2. Βέβαια, με το Μάνταλο Κόφτη, δύο εξτρέμ, δύο φορ και με την τετράδα αυτή, τετράδα αυτή που δεν κρατάει, δεν μου φαίνεται παράξενο. Ματίας Ακούνια τον γκολ της Λάρισας στοφάρισε. Γιατί πριν είπα και στο Λίγκρι, το είπα και σε σένα ότι... γάμω το δηλαδή, όταν την είδα την 11η. Εγώ με τον ΠΑΟΚ παρακολουθούσα, αλλά μου φάνηκε πολύ έτσι αισιόδοξη και πάμε να παίξουμε. Πού να παίξουμε, θα σίγουρα φιλής. Τόσο πολύ υποτίμηση. Μάλιστα, πάντως από 0-2, 2-2 σε 10 λεπτά. Θα αρχίσουν τα όργανα το βράδυ για Μανώλο Χιμένεθ. Εμείς κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε. Πάντως εμείς το είπαμε πρώτη και πριν. Ναι, το ναι, για την 11η και σου πω εγώ είναι 0-2, μου λες περίμενε. Θα αρχίσουν τα λαϊκά δικαστήρια, δυστυχώς. Αύριο, πρώτα Θεός και πάλι εδώ, εντάξει, να αναλύσουμε εδώ, αν και σπορ, σκορ, ρεκόρ και τις φάσεις από τα δύο μάτς των δύο δικεφάλων. Του, αυτό ξαναδώ εγώ το βράδυ και τα δύο. Του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Εδώ μου γράφουν welcome Κωστένογλου. Με αυτό θα κλείσουμε. Αύριο και πάλι μαζί λοιπόν στις 6. Να είστε καλά.